Τι είναι κατευνασμό, ένα από τα πιο σημαντικά ερωτήματα για να καταλάβουμε την ελληνική εξωτερική πολιτική και δι' την εξωτερική πολιτική τη χώρα μα κατά τη Τουρκία, μια αναθεωρητική χώρα που νομίζω ότι πρέπει να, ε, να αντιληφθούμε τι συμβαίνει, αντιληφθούμε τι σημαίνει η έννοια αυτή, αν πράγματι είναι μια συνειδητή επιλογή τη ελληνική διπλωματία, τη ελληνική πολιτική ηγεσία, και αν είναι μια επιλογή που έχει λειτουργήσει μέχρι στιγμή, αν έχει φέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αν είναι μια επιλογή που έχει φέρει την ειρήνη. Ένα ακόμα βίντεο το οποίο είναι χορηγούμενο. Χορηγούμενο. Ε, εντάξει, συνεχίζω και αστείεμαι. Το γνωστό πλέον αστείο. Είναι χορηγούμενο από μένα τον ίδιο το βίντεο αυτό. Συγκεκριμένα ε, διαφημίζοντα το βιβλίο μου. Τον τόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Εδώ είναι η... το μαλακό εξώφυλλο. Και έχουμε βέβαια αρκετά μαλακά εξώφυλλα. Για και... να προσθεθείτε. Και έχουμε βέβαια και το, ε, το σκληρόδετο εξώφυλλο, το σκληρό μάλλον εξώφυλλο, το βλέπετε εδώ. Μια πιο ε, καλή έκδοση για όσου είναι συλλέκτε και θέλουν να έχουν ένα βιβλίο με τι σύγχρονε ελληνικέ σχέσει στη βιβλιοθήκη του. Εγώ έχω βιβλιοθήκη και ε, νομίζω ότι κάποιοι ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο. Ε, δεν είναι, ε, μάλλον είναι νομίζω σκόπιμο να μιλήσουμε για το βιβλίο, διότι το θέμα ξεκινάει από το βιβλίο. Το θέμα του κατευνασμού είναι ένα, το μείζον ζήτημα του βιβλίου. Άλλωστε η πολιτική κατευνασμού είναι στο επίκεντρο αυτού του βιβλίου. Καταρχάς είναι ένα θέμα, ένα ερώτημα από πολλούς από εσά το τι σημαίνει κατευνασμός για να συντονιστούμε λίγο, να καταλάβουμε διότι πολλές φορές κάποιε έννοιες Τι ακούμε, τι συζητάμε, αλλά δεν τι γνωρίζουμε ει βάθο. Η πολιτική επιστήμη μα δίνει τα εργαλεία να τι προσεγγίσουμε, να τι αντιληφθούμε, για να καταλάβουμε και τα μηνύματα πίσω από τι έννοιε πολλέ φορέ, που αυτό νομίζω είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, ιδίω στην εποχή που ζούμε. Αρχικά να πω ότι είχα το ίδιο, είχαμε ακριβώς μια κουβέντα και στην εκδήλωση την ίδια ακριβώς ε, δυσκολία να προσεγγίσουμε και να ορίσουμε την έννοια του κατευνασμού φάνηκε και στην εκδήλωση μια εκδήλωση που πρέπει να πω ότι το βιβλίο το παρουσιάσαμε την, ε, στις 8 Φλεβάρι στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού μια εξαιρετική εκδήλωση για την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ όσου με τιμήσατε με την παρουσία σας εκεί, ενώ όλους του φίλου του καναλιού και του φίλου. Του πραγματι... Τους δικού μου φίλου, συγγενεί, γνωστού, όσου γνώρισα πρώτη φορά, αλλά και παλιού φίλου, διαχρονικού και καινούριου, αλλά και του ανθρώπου που βρέθηκαν εκεί για να προλογίσουν το βιβλίο, να το παρουσιάσουν. Συγκεκριμένα την Μερσίλη Αναστασιάδου, που είναι ελέκτορα διεθνών σχέσεων και διπλωματία στο Πανεπιστήμιο Νεάπολη τη Πάφου, η οποία ήταν και στην Εξαστική Επιτροπή του Διδακτορικού που προηγήθηκε του βιβλίου, τη Διδακτορική Διατριβή, αλλά και του δύο πρέσβει, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή και τον κύριο, ε, κύριο Ελευθέριο Καραγιάννη, ε, τους του οποίου του εκτιμώ και του ευχαριστώ προσωπικά και για τα καλά του λόγια. Προσωπικά με τίμησαν σε αυτή την παρουσίαση και στην υποστήριξη που δώσαν, διότι συμμετείχαν και στο βιβλίο με συνεντεύξει, προσωπικέ συνεντεύξει που, ε, που, πήρα εγώ για, αυτού, αλλά και με την εν γέννη πατριωτική του. Στάση για το καλό τη πατρίδα μα Νομίζω είμαστε ευγνώμονε όσοι του παρακολουθούμε και θα συνεχίσουμε να του παρακολουθούμε. Μια εξαιρετική βραδιά με μια αγώνιμη συζήτηση που ακολούθησε μετά. Υπάρχει βίντεο στο κανάλι, αν θέλετε να το δείτε, τη ίδια τη εκδήλωση. Νομίζω υπάρχουν, μπορούμε να αντλήσουμε μαθήματα. Από τι εισηγήσει, τι ομιλίε των τριών ομιλητών, τη κυρία Αναστασιάδου, του κυρίου Αφαντή και του κυρίου Καραγιάννη, αλλά κυρίω από τι ερωτήσει του κόσμου. Εκεί φάνηκε το Zoom, η εκδήλωση χωρίστηκε στη μέση, το 50% ήταν οι ομιλίε, 50% ήταν οι ερωτήσει. Μπείτε, δείτε στο κανάλι το βίντεο τη παρουσίαση, αν θέλετε, για να μάθετε παραπάνω. Λοιπόν, να δούμε λίγο τον κατευνασμό για να τον αποσαφηνήσουμε, διότι νομίζω ότι πολλέ φορέ. Ε, το ακούμε και στι ε, τηλεοράσει και στα πάνελ να μιλάνε για κατευνασμό, να μην ξέρουν τι σημαίνει αυτό και να τον, να τον νομιμοποιούν και να τον ξεπλένουν κιόλα. Κοιτάξτε, ο κατευνασμό είναι μια πολιτική ένα, μια, μια πολιτική απόφαση ουσιαστικά. Είναι ένα δόγμα, μια διπλωματική στάση διαχείριση μια αναθεωρητική δύναμη. Κάθε χώρα που επιθυμεί να διαχειριστεί μια ε, νέα ανερχόμενη δυναμία, αναθεωρητική δύναμη, η οποία πολύ πιθανό να είναι και διεκδικητική, διεκδικητική, να θέλει να διεκδικήσει δηλαδή κάτι από τις υφιστάμενες δυνάμεις και χώρες ή να θέλει να αλλάξει το status quo. Η κάθε χώρα που αμήνεται ουσιαστικά από την ανεθωρητική αυτή δύναμη έχει πολλές επιλογές για το πώς θα διαχειριστεί και θα αντιμετωπίσει την απειλή, διότι περί απειλής πρόκειται. Για παράδειγμα, όταν η Τουρκία διεκδικεί νησιά, κυριαρχία, κυριαρχικά δικαιώματα, εθνικό έδαφος, ένα αέριο χώρο, είναι ένα αντίπαλο πλέον. Έχει σταματήσει να είναι ένα κράτο το οποίο ε, είναι στα όρια του, τσ, πα, τσ, πα, τσ, πα, των παραβιάσεων του διεθνού δικαίου και πλέον αναδεικνύεται σε αντίπαλο. Η διαχείριση του αντιπάλου μπορεί να είναι με πάρα πολλού τρόπου. Μία εξ αυτών των επιλογών, των πολιτικών, είναι η πολιτική του κατευνασμού. Να δώσουμε λίγο το ιστορικό παγόδο για να καταλάβουμε τον κατευνασμό καλύτερα. Πρώτο από όλου, ο πατέρα τη ιστορία, μάλλον ο πατέρα τη πολιτική ιστορία, θα λέγα καλύτερα, τη σύγχρονη πολιτική ιστορία, είναι ο Θουκηδίδης. Ο Θοκιδίδη μπορεί μα διδάσκει μέσα από τα γραπτά του και μέσα από την καταγραφή του Πελοποννησιακού Πολέμου το, τα αρνητικά του κατευνασμού. Ε, στον Τσουκυρίδη λοιπόν διαβάζουμε ότι ο Περικλής, σε λόγω του Περικλέους, ο Περικλής πείθει, εξηγεί με επιχειρήματα του Αθηναίους και πείθει τους συμπολίτε του να μην κατευνάσουν τους Σπαρτιάτες. Η Σπάρτη απαιτεί από τους Αθηναίους να παραδώσουν τον Περικλή για διάφορους λόγους ιστορικούς, για το κυλώνιο άγος και το καθεξής. Με σκοπό να του αποδυναμώσουν, γιατί θα χάσουν τον καλύτερο του στρατηγό, αλλά ουσιαστικά του εκβιάζουν. Και ο Περικλή του λέει το αυτονόητο ότι σα εκβιάζουν, μην ενδώσετε, στον κατευνα... μην ενδώσετε στις απειλέ του. Εάν κατευνάσετε, εάν υιοθετήσετε πολιτική κατευνασμού, οι, οι, τα αιτήματά του και οι διεκδικήσει του θα κλιμακωθούν, δεν θα σταματήσουν. Θα του ανοίξετε την όρεξη. Αυτά από το Θουκυδίδη, 2.500 2000, 2000 χρόνια πριν. Και όχι μόνο, στη συνέχεια είχαμε και άλλου. Ανθρώπου που μίλησαν για αυτά, ο Μακιαβέλη και το καθεξής. Θέλω όμως να πω για να πάμε στη σύγχρονη ιστορία ας πούμε μετά τα, την, μετά τη δημιουργία του σύγχρονου ας πούμε έθνους κράτους, α το πούμε έτσι συμπατικά μέχρι το 1938 που είναι ένα σημείο κομβικό και θα αναφερθώ συνέχεια γι' αυτό ο κατευνασμός ήταν μια, μια μέχρι και θετική επιλογή διαχείρισης ενός αναθεωρητικού αντιπάλου, μιας αναθεωρητικής δύναμης που α, ε, ουσιαστικά α, α, αναδιπλώνει την ισχύ της, γεννάται ή ενδυναμώνεται και βρίζει, θέλει να βρει χώρο, λέγανε οι Ναζί, χώρο να αναπνεύσει εις βάρος άλλων. Μέχρι τότε λοιπόν, μέχρι το 1938 και τους Ναζί, ο κατεβασμός ήταν μια ειρηνική πολιτική διευθέτηση διαφορών. Πράγματι, ήταν και είχε αποδειχθεί ως επιτυχής πολιτικής σε διάφορες περιστάσεις, περιπτώσεις μέχρι τότε, ε, αλλά υπήρχαν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έπρεπε να πληρούνται για να μπορέσει αυτή η πολιτική να ε, αποδειχθεί ε, αξιόπιστη και επιτυχημένη και όχι μια, ε, ένα ναυάγιο. Για παράδειγμα, αν στην περίπτωση που η χώρα που κατευνάζεται ή το ε, 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 ασθενέστερη πολι, πολιτικά, στρατηγικά, στρατηγικά, οικονομικά, τότε η χώρα η χωρα μπορούσε πράγματι να κατευνάσει δίχως κόστος για αυτήν. Για παράδειγμα όταν οι, ΗΠΑ κατέβναζαν τι ε, τις Φιλιππίνες αυτό αποδείχθηκε επιτυχές σαν κατευνασμό στο σενάριο αυτό διότι οι Φιλιππίνες, οι Φιλιππινέζοι δεν αντιλήφθηκαν τον κατευνασμό των Αμερικανών ως αδυναμία των ΗΠΑ απέναντί τους αλλά ως πράγματι μια κίνηση καλής θέλησης και έτσι κατεγράφει ως κίνηση καλής θέλησης και περιορίστηκαν σε αυτό οι, τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις των Φιλιππινέζων και άρα κατευνάστηκαν, άρα έλειξε το πρόβλημα και σταμάτησε εκεί. Αλλά επειδή υπήρχε αυτή η ενισορροπία μεταξύ ΙΠΑ και οι Φιλιππίνων. Εν αντιθέσει, στην περίπτωση της Ελλάδας με την Τουρκία θα λέγει κανείς, δεν υπάρχει αυτή η τεράστια υπεροχή της ελληνικής ισχύω έναντι της τουρκικής, ιδίω δημογραφικά να το πάρει κανείς, αλλά και βάσει ΑΕΠ δεν υπάρχει κάποια τέτοια σχέση, έτσι ώστε να στείλουμε μηνύματα κατευναστικά και να αντιληφθεί η Τουρκία ότι είναι, κάτι, ότι είναι μια κίνηση καλή θέληση. Επίσης, Επιτυχημένο κατευνασμό είχε αποδειχθεί και από του Άγγλου όταν κατέβνασαν του Αμερικανού στην αλλαγή του αιώνα, στην αρχή του 19ου και του 18ου, τέλη του 18ου, όταν ουσιαστικά οι Αμερικανοί είχαν ήδη το δόγμα Μονρό, που έλεγε ότι δεν θέλουμε να επεμβαίνει ο παλιό κόσμος, ο παλιό κόσμο ήταν η Ευρώπη, καμία από τι χώρε του παλιού κόσμου, στον νέο κόσμο. Νέο κόσμο ήταν οι Αμερικέ, Βόρεια, Λατινική κτλ και Εν πάση περιπτώσει, οι Άγγλοι είχαν συμφέροντα και τον Καναδά εκεί. Είχαν διαμάχε, ε, αμφισβητούμενε περιοχέ κτλ. με του Αμερικανού. Είχαν δίκιο οι Άγγλοι στι διαμάχε του. Αλλά τρει διαφορετικέ φορέ, και με τη ε, διόρυγα στο κανάλι του Παναμά, κτλ., κάναν πίσω οι Άγγλοι, κατέβνασαν του Αμερικανού. Προσέξτε. με το σκεπτικό να στρέψουν τι ε, διπλωματικέ του και πολιτικέ και στρατηγικέ δυνάμει σε αντιπάλους στην Ευρώπη ή αλλού, γιατί είχαν μια τεράστια αχανή θαλασσοκρατία οι Άγγλοι, έτσι ώστε να μην περιοριστούν, να μην μάλλον καταβάλουν προσπάθειες μάταιες στην Αμερικανική Ήπειρο. Άρα αποφάσισαν να στρέψουν τις, τους πόρους τους αλλού, στους πραγματικούς τους αντιπάλους, κατευνάζοντας τους Αμερικανούς, ενώ πραγματικά οι Άγγλοι είχαν δίκιο σε, ε, στην πλειοψηφία και στις τρισμόν αυτών των περιπτώσεων. Αν θέλετε περισσότερα ιστορικά υπάρχουν στο βιβλίο για όσους Θέλετε να ψάξετε πε... περαιτέρω, δεν θα αναλυθούμε τώρα στο... στο βίντεο σε αυτό. Αλλά όχι μόνο κατάφεραν να κατευνάσουν και δεν φάνηκε κάποια δυναμία ενώπιον των Αμερικανών από του Άγγλου, αλλά μάλιστα κέρδισαν και έναν σύμμαχο, ο οποίο του ε, βοήθησε, του διέσωσε, του ξελάσπωσε, εν το πω λαϊκά, ε, και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κυρίω οι Αμερικανοί διέσωσαν ουσιαστικά τους Άγγλους από τους πραγματικούς εχθρούς τους. Άρα όχι, όχι μόνο κατέβνασαν και ηρέμησαν τους Αμερικανούς, επήλθε κορεσμός των ετοιμάτων των Αμερικανών, αλλά γίνανε και πιστός σύμμαχος των Άγγλων. Βλέπετε λοιπόν ότι μέχρι το 1938 είχαμε μια πολύ θετική εικόνα για τον κατευνασμό. Στη σύγχρονη εποχή ενώ στα σύγχρονα κράτη. Το 1938 έγινε αυτό το οποίο προφανώς γνωρίζουμε, γνωρίζετε όλοι, η Συμφωνία του Μονάχου, όπου η κατάπτυστη πολιτική της Αγγλίας και της Γαλλίας, ο Τσάμπερλεϊν και ο Νταλαντιέ, ουσιαστικά κατεύνα, προσπάθησαν, επιχείρησαν να κατευνάσουν το θηρίο που λέγονταν Αδόλφο Χίτλερ, το πλάσμα αυτό, το στανικό πλάσμα, τον να, το ναζισμό ουσιαστικά και για να συνειδητοποιήσει η ανθρωπότητα ότι ένα εχθρό, ο οποίο είναι και άλλο πρόσαλο και δομικά, σαν κράτο, σαν βαθύ κράτο, βλέπετε Τουρκία, δομικά αναθεωρητικό και υπεραλιστικό, και ε, στρατοκρατούμενος δεν μπορεί ποτέ να κατευναστεί επιτυχώ. Ο κατευνασμός τι σημαίνει. Ο κατευνασμός είναι η πολιτική που κατευνάζει τον αντίπαλο με το σκεπτικό, υπό την αίρεση, ότι ο αντίπαλος έχει πεπερασμένες πολιτικές επιδιώξει και ε, αιτήματα και διεκδικήσεις. Πεπερασμένες, σαν λέω. Άρα θα ολοκληρωθούν, θα ικανοποιηθούν κάποτε, θα επέλθει κορεσμό των ετοιμάτων του, άρα τον κατευνάζω για να το διαχειριστώ με αυτόν τον τρόπο. Όταν λοιπόν έχει έναν αντίπαλο, ο οποίο δεν έχει πεπερασμένε αξιώσει, αλλά κλιμακώνει τι αξιώσει και από τη μία αξίωση, αφού του δώσει και κερδίσει, πάει στην επόμενη, όχι απλά τον ε, δεν τον κατευνάζει, τον ενισχύει κιόλα. Όπω κάνουν και σήμερα οι Μητσοτάκη και όπω κάνουν όλε τι ελληνικέ κυβερνήσει. Αυτό το μάθανε, το μάθανε η ανθρωπότητα με το χειρότερο τρόπο του 1938, όταν δυστυχώ ουσιαστικά θυσίασαν σαν ηφηγένεια την uh, Τσεχοσλοβακία οι σύμμαχοι, είχαν ήδη θυσιάσει την Αυστρία, την Ινανία και τότε δυστυχώς θυσίασαν και την Τσεχοσλοβακία την ίδια στιγμή που μπαίνανε τα uh, τα πάντζερ και uh, οι, τα ναζιστικά στρατεύματα της Τσεχοσλοβακίας προσγειωνόταν ο ανεγκέφαλο Τσάμπερλέιν που τον καταδίκασε η ιστορία. Το όνομα αυτό είναι ντροπή πλέον, όπω είναι ντροπή και ο κατευνασμό. Προσγειωνόταν στο Λονδίνο ο Τσάμπερλεν για να κάνει τη ε, διαβόητη ομιλία του ότι κερδίσαμε, λέει, την ειρήνη για ολόκληρη τη γενιά μα. <laughs> Κοίτατε μετά τι, τι ακολούθησε. Με να καταλάβετε πόσο τη πραγματικότητα είναι αυτοί που πλέον υιοθετούν πολιτική κατευνασμού στη, στη, στη σημερινή εποχή, στο σύγχρονο κόσμο. Είναι εκτό πραγματικότητα. Βέβαια, να πούμε ότι ήταν και ένα έγκλημα αυτό, διότι ιδίω οι Γάλλοι δεσμεύονταν από τη στήκη του Λοκάρνο είχαν αμυντική συμφωνία με του Τσεχοσλοβάκου να του βοηθήσουν να συνδράμουν στρατιωτικά σε περίπτωση που, είχαν, που δεχόντουσαν απειλέ και δεν το κάνανε. Αυτά για αυτού που πιστεύουν ότι, ε, ότι αρκούν οι αμυντικέ συμφωνίε και με του Γάλλου. Αυτά όλα είναι ανάλογα με το πόσο υποστηρίζει εσύ τον εαυτό σου. Εάν δεν υποστηρίζει τον εαυτό σου, δεν μπορεί να βασιστεί και στη αρρωγή και στην αμυντική υποστήριξη κανενό την ώρα τη κρίση. Η ιστορία η πρόσφατη το απέδειξε, δεν αρκεί η υπογραφή το θέμα είναι εσύ αν είσαι εθελόδηλος όπως είναι το πολιτικό μας σύστημα σε ξένους, σε ξενοκίνητη πολιτική ή αν υπάρχουν άνθρωποι που προωθούν τα εθνικά συμφέροντα που δυστυχώς δεν υπάρχουν. Άρα είδαμε λοιπόν το μαύρο πρόσωπο του κατευνασμού και πλέον καταλάβαμε ότι ο κατευνασμός, η ανθρωπότητα κατάλαβε και οι ακαδημαϊκοί, οι, οι διπλωμάτες, ότι στην πράξη και στη θεωρία αυτό το πράγμα είναι ένα αδιανόητο, μια αδιανόητη επιλογή για, για σήμερα. Δυστυχώ, αυτό το οποίο αποδεικνύει το βιβλίο και μελετώντα τρ τρει κρίσει, 1976, 1987 και 1996, τα ίμια, η Ελλάδα έχει επιλέξει συνειδητά την πολιτική κατευνασμού στη μετά τη μεταπολίτευση. Η μεταπολίτευση είναι ένα άθλιο μόρφωμα που πραγματικά πρέπει να καταστραφεί. Έχει οδηγήσει τη χώρα μα σε εθνικέ ήττε και τραγωδίε. Κυβερνόμαστε από ανθρώπου οι οποίοι είναι ουσιαστικά δάκτυλοι ξένων δυνάμεων στη χώρα. Και γι' αυτό έχουν επιλέξει ένα δόγμα το οποίο είναι κατά βάση ε, βαθιά ανθελημικό και το 76 και το 87 και το 96 οι ελληνικές κυβερνήσεις επέλεξαν να κατευνάσουν και ένα από τα μεγαλύτερα απορίσματα του βιβλίου συμπεράσματα του βιβλίου και σα το λέω Δίχω να το διαβάσετε, είναι ότι πράγματι και στι τρει περιπτώσει υπήρχε κατευνασμό. Δεν υπήρχε ποτέ αποτροπή. Ποτέ. Ούτε τώρα υπάρχει όμω, ότι κάποιοι μπορεί να έχετε μπερδευτεί με τα δημαγωγικά και τα επικοινωνιακά παιχνίδια των κυβερνώντων. Όπω και για παράδειγμα, επί Παπανδρέου υπήρχε αυτή η δημαγωγία, ξέρετε, το ψέμα ότι εγώ, το, το, το δυναμισμό, το μάτσο, ότι εγώ είμαι, θα κάνω, θα ράνω στα μπαλκόνια, αλλά μετά μπαίνανε και καθόντουσαν στα πόδια, στα πόδια του Αμερικανού πρέσβη, ο ίδιο ο Παπανδρέου. Έτσι και τώρα, πάλι δένδια και μτσοτάκη, ισχυροί και πατριώτε κτλ. αλλά στην πράξη και πίσω από τι κάμερε, εθελόδουλοι, κάτω το κεφάλι, νέα, νέα φέντιν. Ναι, αφέντη δένδια Μητσοτάκη. Άρα δεν έχει σημασία το δημαγωγικό, το δημοκοπικό, το επικοινωνιακό. Αυτά μπορεί να πείθανε το 87 κάποτε και να ξεγελούσαν τον κόσμο, αλλά ενέτειο 2023 προφανώ και δεν πείθουν. Βλέπουμε το Μητσοτάκη και το δένδια ω: ε, έχω ξαναπεί, φανέλα εθνική Τουρκία. Μπορεί να λένε ότι θα, 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 σταματήσουμε, δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά στην πράξη είναι θα σα δώσουμε. Προφανώ οι άνθρωποι αυτοί είναι απέναντι από τον Ελληνισμό και αυτό κάνουν άλλωστε στην πράξη. Αντίστοιχη αξία βέβαια έχουν και οι δηλώσει κάποιων α, ηγετών των ενόπλων δυνάμεων, που δυστυχώ είναι πολιτικέ επιλογέ, δεν υπάρχει αξιοκρατία από ένα σημείο και μετά. Πολιτικοί διορισμοί έχουν, έχουμε δει του χειρότερου των το χειρότερο να αναλαμβάνουν αρχή των ενόπλων δυνάμεων. Προφανώ υπάρχουν φωτεινέ εξαιρέσει, αλλά πάρα πολλοί πολιτικοί, μάλλον όλοι είναι πολιτικοί διορισμοί, αλλά πάρα πολλοί εξ αυτών ήταν οι χειρότεροι των χειροτέρων, οι γραφιάδε, άνθρωποι που ποτέ δεν πήγαν σε μονάδα, που πάντα ήταν σε, σε, γραφεία. Και είναι οι άνθρωποι που οι ίδιοι που λένε ότι δεν θα τολμήσει να πατήσει η Τούρκο σε βραχονισίδα. Κάποιε δηλώσει που δεν έχουν καμία αξία όταν το πολιτικό προσωπικό τη ουσία ή στην πράξη δίνει δεσμεύσει στην Τουρκία ότι ναι, Αφέντη, περάστε, θα σα δώσουμε. Όπω λέει εδώ, Υποχωρήσει και παραχωρήσει. Όταν το πολιτικό προσωπικό στην πράξη κάνει αυτό, οι δηλώσει έχουν αξία μηδαμινή. Μη Μόνο για τα κομματικά, για του τυφλού των κομματικών ε, μαγαζιών. Για αυτού που ακολουθούν μοιοπικά τα κόμματά του. Σε αυτού απευθύνονται. Όχι στου ενεργού πολίτε. Άρα λοιπόν, και στις τρει κρίσει υιοθετήσαμε ένα δόγμα το οποίο έχει συνέ, συνέχεια και συνέπεια.